Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη λεωφόρο Μαραθώνος, στη Ραφίνα, κοντά στη διασταύρωση της Ραφίνας. Να συνδεθούμε με τον Μαρίνο Αλιφέρη, που θα μας πει περισσότερα τα νεότερα από το πύρινο μέτωπο, ενώ βλέπουμε τις πρώτες εικόνες από το μέτωπο της φωτιάς. Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην πυροσβεστική υπηρεσία από την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει, την δασική πυρκαγιά στη λεωφόρο Μαραθώνος με τη συμβολή με την οδό Ροδοδάφνης στην Ραφίνα. Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρο τμήμα, ενώ από τον αέρα επιχειρούν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Οι φλόγες έφτασαν κυριολεκτικά στις αυλές των σπιτιών. Η ενημέρωση που έχουμε αυτή την ώρα από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι δεν έχουν προκληθεί τουλάχιστον σοβαρές πτωρές σε σπίτια της περιοχής. Συνεχίζουν οι πυροσβέστες εκεί το έργο της κατάσβεσης. Βλέπουμε και τα πλάνα με τα πέτρα να έχουν τυλιχθεί. Σε απευθεία σύνδεση, Μαρίνο, ναι. Βλέπουμε τις εικόνες από την Ραφίνα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Μαραθώνος. Όχι, η κυκλοφορία γίνεται κανονικά των οχημάτων στη λεωφόρο Μαραθώνος. Μάλιστα. Οι άνεμοι που πνέουν εκεί πέρα δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Υπήρχε αντίστοιχη προειδοποίηση. Η θερμοκρασία και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν βοηθούν το έργο της κατάστασης από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ωστόσο, τα μηνύματα που έρχονται από την πυροσβεστική είναι θεαρρυτικά, ότι θα καταφέρουν να περιορίσουν γρήγορα το πύρινο μέτωπο. Μάλιστα. Μαρίνο Αλιφέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε στο θέμα. Προς το παρόν, γεια σας.